χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου σήμερα έχουμε το ματσάκι για την πρεμιέρα της Summer Master League ανάμεσα στο Brazos Pictures και Aguanile. Και οι δύο ομάδες ρίχνουν τα απόψε στη μάχη του καλοκαιρινού πρωταθλήματος. Και αμφότερες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί αυτή την νέα προσπάθειά τους. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Πολυχρονόπουλος, Πόντιν, Τριβάκος, Ρώτος, Πίλσης και Γρηγορακάκης ξεκινούν για τους Μπίχτερς. Ενώ από την άλλη έχουμε Σαρή, Σιαμπλή, Αξαμπανόπουλο, Μπέι και Σικαρά για την Αγκουανίλε. Είναι επίσης τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σιαμπλή. Μπαλά στο πλάι, Μπέις, άμεσα στον Σικαρά. Τόσα περάσει, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι για τους πρώτους πόντους της Αγκουανίλε. 0-2. Πολυχρονόπουλος πάει από τα δεξιά, πάσα του δεν περνάει, καθώς παρενεύει εκεί ο Σαρής. Πολυχρονόπουλος, πήρε ο Γρηγορακάκης, γύρισε, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Ο ψηλός τώρα των γηπεδούχων θα πάει στη γραμμή. Στοχή στην πρώτη για το 1-2. Χάνει την δεύτερη, Πίλσης κυνηγάει και έξυπνα θα πετάξει την μπάλα στο πόδι του αντιπάλου του. Και έτσι η κατοχή είναι και πάλι για τους Μπίχτερς. Πανέφερε ο Πίλτσης. Ζωτός, παίρνει το τρίποντο, πρώτο σουτ, εύστοχο. Για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 4-2. Ζωτός, ωραία η πάσα του, εδώ θα βγει η συνεργασία. Έφτασαν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι. Καλάθι και φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι τον Μπέι. Αντίβαλε η ρακέτα, σκόραρε. Ο Μπέις και έχουμε το 4-6. Μέσα και η βολή για το 4-7. Πολυχρονόπουλος. Πήρε ο Γρηγορακάκης, Ζώτος παίρνει και εκτελεί αμέσως, το βάζει, κερδίζει και το φαουλ. Τελεί από μακριά ο Ζώτος για ακόμα ένα δικό τρίποντο, 7-7, και έχει και μια συμπληρωματική βολή που μπορεί να βάλει και πάλι μπροστά τους γηπεδούχους. Έχει ξεκινήσει ζεστά ο παίκτης των Μπίχτερς.
Χρήστος θα κάνει 7-7. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, δεν μπορεί ο Ξαμπανόπουλος να σκοράρει. Πιλτσής. Άσης τον Ζώτο με το δεξί χέρι, ευστοχή και πάλι. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ζώτο. Θα κάνει το 17 τώρα. 6 και 10 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Σιαμπλής, Σαμπανόπουλος, ψάχνει λίγο χώρο. Έχει τον Δρυβάκο μπροστά του, δεν μπορεί να τον νικήσει. Μαζεύουν οι Μπίχτερς. Ελευθερονόπουλος. Προσπίθηκε αυτός τον Γρηγορακάκη. Θα γυρίσει εκείνος, έχει δύο πάνω του. Δρυβάκος δεν μπορεί αυτός να βρει χώρο. Έτσι αναγκάζεται να βγάλει έξω στα 5 δευτερόλεπτα. Ελευθερονόπουλος. Θα εκτελέσει, όχι τελικά. Έπρεπε να εκτελέσει, δεν το έκανε και έτσι. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Με το 17 να μην αλλάζει. Ξαμπανόπουλος αφήνει στον Σιαμπλή. Και πήρε ο Σαρίς. Έχει όρθιο το βλέμμα του, πιεζόμενος κιόλας. Λείψε ο Σιαμπλής. Ξαμπανόπουλος στα 5. Μένει με τον Γρηγορακάκη. Παίζει με τον Σαρή, αυτός με τον Δρυβάκο μπροστά του. Θα πάρει μια εκτέλεση, δεν μπορεί να σκοράρει. Ακόμα μια άμυνα που βγαίνει από τους γηπεδούχους, οι οποίοι παραμένουν στο συν 3. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Γρηγορακάκης, Ζώτος, αυτή τη φορά στοχή. Τελευταίος κούμπησε ο Πολυχρονόπουλος. Σιαμπλής κατεβάζει. Φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά. Βρίσκει την πάσα για τον Σάρι. Φύνει πιο έξω εκείνος. Στην καρά. Στέκεται για 2, το βάζει. 10-9. Στο πόδο πλέον το μάτς. Αυτό το δίποδο του Σκάρα. Πιλτσής. Ζητάει κάποια κίνηση. Γρήγορα κάτι δίνει το screen στον Δρυβάκο. Θα πάρει ο Ζώτος. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Κλείνεται από τον αντίπαλό του. Το φτάνει στο 0 και το χρονόμετρο. Χωρίς να το πάρουν θα πάρει οι Μπίχτερς. Έτσι. Μεταλλευτεί η επίθεση στο μάτσο ο Παπαναγιώτου. Ο Παπαναγιώτου βασικά έβαλε ένα πάω παραπάνω για την Αγκουανίλε. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Βιανόπουλο στο μάτσο για τους Brothers Victors. Σιαμπλής παίζει με τον Παπαναγιώτου. Σαμπανόπουλος φτάσε προς τα μέσα με δύναμη. Θα νικήσει τον Γρηγορακάκη. Το προβάδισμα τώρα στην Αγκουανίλε. Πολυχρονόπουλος βρήκε λίγο χώρο. Πάσαρε. Δυσκολεύτηκε όμως ο Γρηγορακάκης εκεί να πάρει. Αλλά υπάρχει και φάουλ που έχει γίνει από τον Σιαμπλή. Φάουλ που είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Δύο υπενθυμίζω έχουν οι Μπίχτερς. Γιαννόπουλος αφήνει έξω. Πιστεύω για 3. Το πρώτο του σουτ θα καταλήξει και στον στόχο. 13-11. Σκαράς. Πέσει με πλάτη. Σιαμπλής. Καλή άμυνα του Πολυχρονόπουλου. Έχει τόσο καλή τελικά. Αφήσει έκανε το φάουλ. Δεν μπορεί ο Παπαναγιώτου. Μπαλά καταλήγει στην περιφέρεια. Ένα τρίποντο εύστοχο από τον Μπέι.
13-14. Νέο προσπέρασμα για την Αγκουανίλε. Γορακάκης από το πλάι, δεν μπόρεσε. Μια πάσα απέναντι τώρα με τον Σικάρα. Τους έφτασε προς τα μέσα αυσορία στον Αξαμπανόπουλο, προσποιήθηκε, σηκώθηκε μπροστά τον Γρηγορακάκη. Ο Παπαναγιώτου κέρδισε το φάουλ. Αλλαγή για την Αγκουανίλε. Ο Τζαβάρας πέρασε στο μάτς. Ενώ από την άλλη έχουμε και τον Δρυβάκο τώρα. Όχι ακόμα, δεν θα γίνει αλλαγή. Ο Παναγιώτου ευστοχή. Τώρα θα πέρασει ο Δρυβάκος. 13-15. Μέσα σηκώθηκαν δύο πάνω του, δεν μπόρεσαν όμως να τον σταματήσουν και έρχεται η ισοπαλία 15-15. Σιαμπλής. Φύγει έξω, σαν Τσαμπανόπουλο, υπάρχει όμως φύγαμα για φάουλ. 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχουμε και βολές, καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από τους γηπεδούχους. Σιαμπλής. Άλλη τη δεύτερη. Μια μακρινή πασά για τον Γρηγορακάκη. Να πω το λέει απέστοχο, πολύ όμορφη κίνηση τον Γενόπουλο. 17-15. Στη γωνία δεν μπορεί να απαντήσει ο Τζαβάρας. Πιστεύω σάψει τον Πολυχρονόπουλο. Ανεβάζει ταχύτητα αυτός. Πάει από τα δεξιά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Σιαμπλής, διανύει κάποια μέτρα, κινεί στον Τζαβάρα, αυτός σηκώνεται για δύο, έβαλε περισσότερη δύναμη όμως. 48 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πολύ χρόνο που λες κρατάει. Θα πάρει τώρα ένα τρίποντο από την κορυφή, το βάλε. 20-15. Σιαμπλής, 7 δευτερολέπτα, 13 για τους Πορτοκαλί. Φτάσε κοντά ο Αξαμπανόπουλος, πέτυχε το καλάθι, 20-17. Και το Πολυχρονόπουλος, κερδίζει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα. Είναι το τέταρτο για την Αγκουανίλε. Τρυπάκος, βρήκε τον Πολυχρονόπουλο. Πάρει το τρίποδο πριν τη λήξη. Φινάλ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ 20-17. Επιστροφή στην δράση, μόλις αρχίσει και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Χρήστο Τζοφριάς.
στο 20-17 βρισκόμαστε στο 3. Ο Μπράζερ Φίχτερς. Γρηγορακάκης παίρνει και εκτελεί για 2. Ψηλότερα μαζέψε ο Σιαμπλής. Έχει στην άλλη πλευρά, βρήκε τον Τζαφάρα στημένο στην γωνία. Εκεί ανενόχλητος πήρε το rebound. Ο Σουμιτσόπουλος τον άφησε αμαρκάριστο. Η άμυνα των Μπίχτερς και τους τιμώρησε για το 20-19. Ζωτός. Και το Δρυβάκος έχει βάλει στην πλάτη. Ο Σιμιτσόπουλο πήγε για βοήθεια ο Σιαμπλής και τον έκοψε. Έτσι τώρα στην άλλη άκρη. Τζαβάρας. Απ' το πλάι το βάζει. 20-22. Γενόπουλος. Γεροπιστεύος. Πάλι Γενόπουλος πες με τον Δρυβάκο Γρηγορακάκης. Στα 4 εκτέλεση για 3. Ένα καλό το σουτ από τον Γιαννόπουλο. Μπέις. Σιμιτσόπουλος του δίνει ξανά. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Σαρίς. Ήρθε το καλάθι από τον Σιαμπλή. Για το 20-24. Γυρίζει ο Γρηγορακής, ο Γρηγορακάκης με συγχωρείτε, μαζέψε ο Σαρίς. Μακρινή πάσα. Θα στον Γρηγορακάκη. Από κοντά εκείνος, δεν το βάλει Σιαμπλής. Καναβάρας, Τζαβάρας μας χωρείτε. Δεν θα τελειώσει καλά την φάση, Δρυβάκος θέλει να βρει τον, πιστεύω θα το πετύχει. Πάση που δεν θα περάσει καθώς απλά στο πόδι του. Ο Τζαβάρας και έκοψε, ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά το time out. Θα τον Πολυχρονόπουλο να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Έχουμε φάουλ τον Τζαβάρα. Για να σπρώξουμε πάνω στον Γρηγορακάκη. Και είναι και το πρώτο φάουλ που βλέπουμε στην δεύτερη περίοδο. Ζώτος. Γρηγορακάκης ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει μέχρι το καλάθι. Για το 22-24. Τζαβάρα στην άλλη πλευρά βρήκε στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Σκόραρε γρήγορα, άμεση απάντηση. Για το 22-26. Πολυχρονόπουλος. Κίνησε ο Πίλτσης, βρέθηκε κοντά, δεν μπορούσε να το βάλει. Σιαμπλής. Κάνει φάουλ ο Πολυχρονόπουλος, ο οποίος δεν το δέχεται διαμαρτύρητα. Συνέχεια με Σιαμπλή, Τζαβάρας είναι και πάλι μόνος του. Τον έχασαν ξανά οι Μπίχτερς, αυτή τη φορά όμως δεν το πλήρωσαν. Βρέθηκε τώρα ο Πολυχρονόπουλος στην άλλη πλευρά. Ζώτος χωρίς δεύτερη σκέψη, το βάζει. 25-26. Άμεση εκτέλεση για το μείον 1. Σιαμπλής. Σηκώνε το Σαρίς από μέση απόσταση. Το βάλε. 25-28. Πιλτσής. Γυρίζει. Φαίνει στον Γρηγορακάκη. Μια spin move. Εκτέλεση στην συνέχεια, όχι καλή. Σιαμπλής.
Είναι γρήγορος ο ρυθμός της τελευταίας φάσης. Σε Μητσόπουλος από το πλάι. Μάζεψε ο Ζώτος. Ζώτος. Αλλάξει ωραία κατεύθυνση αύξηση στον Πολυχρονόπουλο. Τος περνάει. Πάει κόντρα σε δύο. Θα σκοράρει. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Με δύο κολλημένους πάνω του και τέσσερα υψωμένα χέρια όρθια. Σιαμπλής. Μένει πάνω του κολλημένος ο Βιανόπουλος. Σαρής δεν θα διστάσει να εκτελέσει από μακριά. Δεν του βγήκε η επιλογή. Πήρε ο Πίλτης. Έπαιξε με τον Γρηγορακάκη. Μπαλ ακόμα πιο πίσω στον Πολυχρονόπουλο. Φτάνει κοντά, με τη βοήθεια του ταμπλό θα σκοράρει για το 29-28. Έχουμε φάουλ στο σκριν του Σιμιτσόπουλου. Και η κατοχή έτσι στρέφει στα χέρια των Βίχτερς. Πιστεύω σε επέστρεψε. Πήρε την θέση του Βιανόπουλου. Πολυχρονόπουλος. Πίτσες παλεύει να πάρει θέση μπροστά από τον Τζαβάρα. Θα τον περάσει εξαιρετικά. Δεν θα τελειώσει όμως εξίσου καλά την φάση. Θα βάζει και με τον εαυτό του. Σιαμπλής βλέπει ότι έχει χώρο. Παίρνει το τρίποντο ευστοχή. 29-31. Οργανώνει τώρα ο Πολυχρονόπουλος. Βρήκε τον Γρηγορακάκη. Σιαμπλής του κάνει το φάουλ. Που είναι και το δεύτερο. Το τρίτο με συγχωρείτε για τους φιλοξενούμενους. 1-3 τα ομαδικά. Και έχουμε δύο βολές για τον ψηλό, τον Μπίχτερς. Μέσα η πρώτη. Για το 30-31. Θα βάλει και την δεύτερη. Ισοπαλία. Το σκορ 31-31. 3:40 ακόμα για το ημίχρονο. Σιαμπλής. Πάλι στην πλάτη τον πιστεύω. Έδωσε στον Σιμιτσόπουλο. Αυτός πήρε το σουτ. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Πολυχρονόπουλος. Έπεσε πάνω του ο Σιαμπλής. Θα κάνει ακόμα ένα φάουλ. Και τώρα θα ζητήσει και αλλαγή. Στην θέση του περνάει ο Μπέις. Αυτό είναι και το τέταρτο της Αγκουανίλε. Κάθε φορά από εδώ και πέρα θα κάνουν οι Πορτογαλοί. Μέχρι το φινάλι του ημιχρόνου θα είναι βολές για τους Μπίχτερς, οι οποίοι έχουν τρία ομαδικά ακόμα να δώσουν. Μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι. Βάζει και την δεύτερη. 33-31. Σαμπανόπουλος θα πάρει την θέση του Σαρή. Αργά αργά κατεβάζει ο Σιχάρας. Θα πάρει την εκτέλεση. Μαζεύει ο Πολυχρονόπουλος. Βγαίνει σε αρκετά μέτρα. Αλλά ο Μπαλαβρίγκες στο σίδερο. Σιχαράς τώρα στην άλλη πλευρά. Φάουλο από τον Ζώτο. Είναι το δεύτερο για τους Μπίχτερς. Χαμηλά έχει γίνει. Και από το πλάι θα επαναφέρει το base για τον Σιμιτσόπουλο.
Τσαβάρας παίζει με τον Αξαμπανόπουλο. Θα πάρει το σουτ ψηλότερα ο Σιμιτσόπουλος. Θα χάσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Πολυχρονόπουλος ανεβάζει ταχύτητα, βρήκε την παλαιό Τσαβάρας, την πέταξε εκτός. Πολυχρονόπουλος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Τα 14 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Εκτελεί για 3. Δεν το βάζει όμως. Θα πάρει το rebound. Γρηγοράκης πήρε την assist του συμπαίκτη του. Άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 35-31, ενώ σταματάει η φάση. Καθώς ο Μπέις φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έχουμε μια βολή για τον Ζωτό. Τώρα η Αγκουανίλε, Τζαβάρας, αστόχησε, Τριοπίλτσης, κατεβάσει, βρίσκει τον Τζαβάρα μπροστά του, θα κάνει για το λάθος. Σιμιτσόπουλος τώρα, 2-1-2-1, θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση, θα πάζει, έψει κιόλας και το rebound από το δικό του άστοχο σουτ. Τζαβάρας για 2 μέσα, 35-33 από την επιμονή που έδειξε ο Σιμιτσόπουλος εδώ. Βοήθησε την ομάδα του να βρει τους δύο πόντους τελικά με τον Τζαβάρα. Άστοχη προσπάθεια. Την παρακαταλήγει εκτός. Τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Σότος πατάει γερά. Το σούτ δεν θα καταλήξει εντός στόχου. Κατεβάζει ο Σικαράς μπροστά τον Γενόπουλο. Παλεύει εκεί. Παλεύουν εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων. Υπάρχει φάουλ τελικά τον Μπέι. Έχουμε και βολές. Κάνει την δεύτερη. Μισό λεπτό ακόμα. Μπέις. Τζαβάρας αφήνει στον Τσικάρα. Παίρνει τα βήματα. Κερδίζει και το φάουλο από τον Δρυβάκο. Με βολές. Στα 17, δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Και ο Σκάρας ετοιμάζεται για την πρώτη. Και την δεύτερη. 36-35. Ζωτός. Στα 12. Και ο Γρηγορακής. Ο Γρηγορακάκης θα συγχωρείτε. Υπάρχει
φάουλ στον υψηλό των Brazil Pictures. Με το ρολόι να σταματάει στα 5 δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη. 37-35. Κάνει την δεύτερη. 3 δευτερόλεπτα, 2. Θα κάνουν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι με τον Γιαννόπουλο. Ο Μπέις θα προλάβει το ρολόι, θα σκοράρει κιόλας. Να μπάζερ μπίτερ από τον Μπέις που θα φέρει το μάτς στα ίσα 37-37 και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Μόλις μπήκαμε και στην τρίτη περίοδο, 37-37 βρίσκεται το σκορ απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Στην Αγκουάνιλε να είναι τώρα στην επίθεση, Σιαμπλής. Πολύ καλή άμυνα τον Πολυχρονόπουλο. Τρίτη μπάλα έφυγε και έλα στην επίθεση. Υπάρχει φάουλ τον Σικάρα, ο οποίος έχει βρεθεί στο έδαφος. Σηκώθηκε τελικά. Ενώ νωρίτερα έκανε το τρίτο δικό του φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή για το προβάδισμα των γηπεδούχων. Κάνει την δεύτερη ο Πολυχρονόπουλος, αλλά από το άγγιγμα του Γρηγορακάκη αλλά κατέληξε και πάλι στα χέρια του. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Θέλει να παίξει με τον Τριβάκο, πολύ ψηλή η πάσα του. Φτάσε στα χέρια του Σιαμπλή η μπάλα και από εκεί του Μπέι. Σεμανόπουλος, πανωτές προσποιήσεις. Αστοχή στην προσπάθειά του μαζεύει ο Γρηγορακάκης. Κατεβάζει ο Πολυχρονόπουλος. Φίνι στον Πίλτσι. Γίνεται η κίνηση από τον Ζώτο για να πάει μπάλα στην γωνία τελικά. Να είναι ανάποδα από το σκριν. Ο Πολυχρονόπουλος, ο οποίος θα κερδίσει ακόμα ένα φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο νέες βολές του. Νωρίτερα έβαλε την πρώτη, αφήσει στην δεύτερη, να δούμε τι θα κάνει τώρα στο νέο ζευγάρι βολών. Χάνει την πρώτη αυτή τη φορά. Θα χάσει και την δεύτερη, 0-2 τώρα. Θετικό rebound όμως ξανά για τους Πίχτερς. Πολυχρονόπουλος παίζει με τον Γρηγορακάκη. Βάλει στην πλάτη τον Αξαμπανόπουλο, έκανε ωραία κίνηση, τα χάλασε στο τελείωμα. Τρίποδο του Πίλτσι, airball. Σιαμπλής. Τρίποντο του Μπέι, δεν ήταν άσχημο, δεν κατέληξε όμως εντός καλαθιού. Κατεβάζει ο Πίλτσις. Ο Ζώτος. Έτσι με τον Γρηγορακάκη, είναι για τρεις το σούτ του, κόλλησε ο Στεφάνη όμως η μπάλα. Και το βελάκι δείχνει Brazil Pictures. Τα 4 δευτερόλεπτα θα έχουν τώρα οι γηπεδούχοι. Με τον Ζώτα να επαναφέρει Φίλτσις. Παρά λίγο να μπερδευτούν. Μάζεψε ο Ζώτος. Γρήγορα κάτι ήταν εκεί για να του δώσει το σκριν. Πολύ δυνατό το σουτ. Μάζεψε Σαρίς.
Έπαιξε με τον Μπέιτ. Παλά στην περιφέρεια είναι μόνος του ο Μπέιτ. Το χάνει. Προσπαθεί ο ίδιος να μαζέψει. Θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός. Και η κατοχή περνάει στους Μπίχτερς. Φίλτσις φωνάζει τον Τζότο για βοήθεια. Πέρασαν κατευθείαν με την πάσα το κέντρο οι γηπεδούχοι. Σκαστή πάσα κάτω από τα πόδια του, η Αμπλή πέρασε το Γρηγορακάκη, στη συνέχεια πήρε το φάουλ που τόση κάνει ο Μπέις. Θα σκουπίσει τώρα και η μπάλα. Στην γραμμή ο Γρηγορακάκης. Βάζει την πρώτη για το 39-37. Κάνει την δεύτερη. 2-0 το τριμερού σκορ μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει να σκορ, δεν έχει καταφέρει να σκορ αρία Γκουανίλε. Έχουμε και τεχνική ποινή στον Πίλτσι. Ευκαιρία να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Τον πρώτο πόντο βασικά. Οι φιλοξενούμενοι. Μέσα η βολή, 39-38. Τρεις πόντοι έχουν μπει συνολικά στην περίοδο, όλοι από βολές. Γιαμπλής. Παίξε ωραία με τον Αξαμπανόπουλο. Έχασε όμως εκείνος. Με τον Γενόπουλο τώρα να κατεβάζει. Εμείς τον Πολυχρονόπουλο. Στα μέσα, καλάθι και φάουλ. Πέρασε τον Αξαμπανόπουλο. Σκόραρε κιόλας για το 41-38. Στο συν 3 πλέον οι γηπεδούχοι έχουμε. Και αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Πιστεύως από τη μία, Τζαβάρας από την άλλη, ρίχνονται στο παρκέ. Πολυχρονόπουλος βάζει για την συμπληρωματική βολή για το 42-38. Γιαμπλής. Υπάρχει φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Παναφέρος Γιαμπλής. Προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Σικαρά, 42-40. Πολυχρονόπουλος. Πλάτη Γρηγορακάκης, αυτό στον Τριβάκο. Πάλι Γρηγορακάκης. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Μια εκτέλεση από τον Τριβάκο θα καταλήξει το καλάθι, 44-40. Παραμένουν μπροστά οι Brazil Bifters, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 4 τώρα και θα κλέψουν κιόλας με τον Γιαννόπουλο. Θα βαρασπέφτει πάνω στον Πολυχρονόπουλο, εκείνος τρέχει. Μπαλά έξω, πιστεύω δεν θα διστάσει, βρήκε σίδερο, ίδιος θα μαζέψει για 2 τώρα. Θα το φάσει όμως ξανά. Τρέχουν Σιαμπλής και Γρηγορακάκης. Υπάρχει φάουλ τον παίχτη των Μπίχτερς. Είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Όσα έχουν δηλαδή και οι φιλοξενούμενοι.
5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι και της τρίτης περίοδου. Σκιαμπλής σηκώνεται, μαζεύει ο Βιανόπουλος. Αφήσει τον Γρηγορακάκη, πήρε και πάλι ο Βιανόπουλος για να εκτελέσει για δύο, εύστοχος. 46-40. Σκιαμπλής θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 46-42. Πολυχρονόπουλος. Κυριοδοσύνη από τον Γρηγορακάκη. Πιστεύως στον Γρηγορακάκη και πάλι μπαλά. Μπορεί να γυρίσει ο ψηλός. Πάσα του δεν είναι καλή για τον Γρηβάκο. Καταλήγει εκτός την μπάλα ενώ θα τελειώνει και ο χρόνος. Για θα δείτε το λάθος οι Πίκτερς. Παρέμουν έτσι το 46-42. Σιαμπλής. Στο πλάι στον Τζαβάρα. Θα σκουτάρει, δεν θα σκοράρει όμως. Χάσανε ευκαιρία εδώ να πλησιάσουν το πόντο οι φιλοξενούμενοι αυτήν την τρίποντη εκτέλεση. Παραμένει στο συν 4 οι Πίχτερς. Γρηγορακάκης. Σε ακόμα μια μάχη με τον Αξαμπανόπουλο. Θα γυρίσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Σιαμπλής είδε τον Τζαβάρα, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα και άφησε στον Αξαμπανόπουλο εξαιρετικά. 46-44. Στο μείον 2 πλέον η Πορτογαλή. Πολυχρονόπουλος. Σταθερά ο παίκτης που κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Θα πάρει τώρα και το τρίποντο, μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Σαρή. Σκιαμπλής. Θα περάσει ο Σικαράς. Έχουμε φάουλ στον παίκτη της Αγκουανίλεν. Έχουμε και time out. Στη γραμμή τώρα ο Σικαράς. Πάει στο χείσι στην πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. Για το 46-45. Πολυχρονόπουλος. Έρισε το φαουλ, ο Βιανόπουλος συγχωρείται και έρισε το φαουλ από τον Τζαβάρα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και τώρα ο Βιανόπουλος είναι στη γραμμή. Συνδύο η ομάδα του. Σιαμπλής. Βάλα στο πλάι. Σιαμπλής ξανά. Θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει. 47 όλα. Ζώτος. Τελεί για τρεις από μακριά. Φάνηκε ότι το ήθελε το σου, το πήρε και το έβαλε κιόλας. 50-47 και πάλι μπροστά οι Brazos Pichters. Στρέφουν σε θέση ισχύως. Θέλει να απαντήσει ο Σικαράς, δεν θα το κάνει. Μαζεύουν όμως και πάλι οι Πορτογαλοί.
Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ένα σουτ για δύο δεν είναι καλό. Μαζί στο Γρηγορακάκης. Κατεβάζει τώρα ο Ζώτος. Έτσι με τον Γρηγορακάκη. Γενόπουλος. Κακό το σουτ του. Και μπάλα καταλήγει εκτός. Αλλαγή για τους Πορτοκαλίους, και αν πλήσα παρέσει εκτός ο Σιμιτσόπουλος στη θέση του. Σκαράς. Πήρε ο Τζαβάρας. Να πω το lay-up, όχι όμως επιτυχημένο. Γενόπουλος, άφησε στον Τζότο. Πάσα ο Τζαβάρας, αλλά θα καταλήξει εκτός και αφήνει επίσης τους αντιπάλους του με 10 δευτερόλεπτα. Παναφέρει ο Πιστεύος. Γενόπουλος, στον Γρηγορακάκη, εκτελεί μετά από τρίπλα. Μάζεψε ο Τζαβάρας. Πάει στο post to post, θα πετύχει το καλάθι. 50-49. 42 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Ένα μακρινό τρίποδο του Ζώτου, αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα. Πάσα δεν περνάει από τον Γρηγορακάκη, βρέθηκε στο παρκέ εκείνος. Μπαλά είναι για τους Πορτοκαλί. Άφησε στον Σικαρά, αυτό ζητάει ηρεμία. Τώρα το ρολόι στα 10. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Σιμιτσόπουλος από το πλάι, δεν το βάζει. 7 δευτερόλεπτα. 5, 4. Πάσα πέρασε για τον Ζώτο. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν σκοράρει. Φινάλ λοιπόν στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 50-49. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, μόλις μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον πίνακα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Παναγιώτη. Να παίρνει ένα γρήγορο φαουλ. Υπενθυμίζω 50-49 το σκορ. Και τώρα μόλις ξεκίνησα να μετράω αντίστροφα και το 4ο δεκάλεπτο. Σιμιτσόπουλος σε στον Τζαβάρα. Τσαμπανόπουλος θα πάρει την προσπάθεια μπροστά στο εξωμένο χέρι του Γρηγορακάκη. Έσωσε τώρα στην κατοχή, προλάβε και ο Παπαναγιώτου. Πάρει φορά τον πιστεύω. Πανέφεραν οι Πορτοκαλί. Μπέις, Ιψώνη. Μπορεί να σκοράρει ξανά όμως την μπάλα στα χέρια της Αγκουανίλε και ο Σιμιτσόπουλος θα εκτελέσει 50-51. Μια ψηλή πάσα για τον Γρηγορακάκη. Φίλτσις και πάλι θα του δώσει. Στην κορυφή η μπάλα χαμηλή όμως η πάσα του Γρηγορακάκη. Δυσκόλεψε αρκετά τον Πολυχρονόπουλο. Και έχουμε και φάουλ στον Μπέι. Βρίσκεται στο έδαφος.
σηκώθηκε. Θα περάσει εκτός. Συνέχεια με Τζαβάρα. Σιαμπλής προσποιήθηκε. Ζαβάρας με τον πιστεύω μπροστά του. Θα πάει μέχρι το lay-up, δεν θα σκοράρει. Βιλτσής. Στην άλλη πλευρά, κάνει μια γρήγορη επίθεση. Πιστεύως, κρεμεί τώρα η κατάσταση με τον Πολυχρονόπουλο να κρατάει. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Δρυβάκος, δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Μητσόπουλος αφήνει το πίσω. Και τώρα ο Σιαμπλής θα βρει τον Τζαβάρα. Πάλι Σιαμπλής. Ο Μητσόπουλος σκόραρε κιόλας, κέρδισε και το φάουλ. 50-53. Μια μαρτυρίες από τον Πέλτσι. Ποιος πέρασε εκτός. Είναι το πέμπτο δικό του. Και έχουμε μία βολή τώρα για τον Σεμιτσόπουλο. (50-54) Πολυχρονόπουλος. Ριβάκος με πλάτη τον Αξαπανόπουλο, αυτός θα κάνει το φάουλ. Το σκορ παραμένουν στην επίθεση Μπίχτερς. Τζαβάρας δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Με τον Δρυβάκος. Γρήγορα Κάκης εκτελεί. Ο Πολυχρονόπουλος μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μέχρι μέσα γρήγορα Κάκης. Υπάρχει φάουλ από τον Παπαναγιώτου. Γραμμή τώρα ο ψηλός των Μπίχτερς. Ποιος μπορεί να μειώσει κι άλλο. (52-54) Κάνει την δεύτερη, παραμένει η διαφορά στους δύο. Σιμιτσόπουλος εκτελεί από το πλάι. Πολυχρονόπουλος το rebound. Έχει πάνω του ο Μπέις, ο οποίος τον έκλεισε. Υπάρχει φάουλ τον παίχτη της Αγκουανίλε. Πολύ χρόνο ο Πουλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Σπαστή πάσα για τον Γρηγορακάκη. Ο Δρυβάκος, Πολυχρονόπουλος μάζεψε, κάνει τη spin move. Υπάρχει φάουλ. Τόσο τι κάνει ο Τζαβάρας. Τζαβάρας έκανε μόλις το τέταρτο δικό του φάουλ. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα. Το έχεις στην πρώτη. Πολυχρονόπουλος.
θα βάλει την δεύτερη. Σε απόσταση ενός πόντου τώρα οι Μπίχτερς, 53-54. Πέρα Ξαμπανόπουλος. Έγινε το κλέψιμο. Θέλει να βρει γρήγορα τον Γρηγορακάκη. Ο Πολυχρονόπουλος του έδωσε την ασίστ. Την εκμεταλλεύτηκε εκείνος για το προβάδισμα των γηπεδούχων, 55-54. Γρηγορακάκης στην ίστον Πολυχρονόπουλο. Πίσω διώχνει τον Τριβάκο από κοντά του, μένει με τον Αξαμπανόπουλο, θα πάρει την εκτέλεση. Μαζέψε ο Σιμιτσόπουλος. Πάει προς τα μέσα, ο Μπέις έπεσε πάνω στον Πολυχρονόπουλο, καθαρή άμυνα του παίχτη των γηπεδούχων. Πιέζεται τώρα τον Μπέι. Πήρε ο Τριβάκος. 10 για κίνηση. Παπαναγιώτου. Σταμάτησε με πόδι την πάσα. Και έχουμε και διακοπή για time out. Επιστροφή μετά το time out. Στο 55-54 βρίσκεται το σκορ. Με τον Γρηγορακάκη νωρίτερα να βάζει μπροστά για πάλι τους Blazers Victors. Βάκος έκανε καλή επιλογή πάσας. Καμπλής. Στον Σιμιτσόπουλο, Μπέις πήρε αμαρκάριστος. Το χάσα όμως το σούτ. Ζώτος. Μπάλα στον Γρηγορακάκη. Κλεισμένος, περιτριγυρισμένος από πορτοκαλί φανέλες. Σούταρα αλλά στόχισε. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό. Καμπλής ζητάει κίνηση, πήρε ο Μπέις. Και πάλι σε Καμπλής στην κορυφή. Θα σηκωθεί για δύο. Το βάλε. 55-56. Σειρά της Αγκουανίλε τώρα να περάσει μπροστά. Με τον Γιονόπουλο να κατεβάζει. Πήρε και εκτέλεση για δύο. Ο Ζώτος έκανε έρβολο όμως. Καμπλής. Αυτός τον Μπέι. Αυτός με τη σειρά του στον Σικαρά. Στην κορυφή ο Μπέις δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Το χάσε για μάλιστα ο Γρηγορακάκης. Ζώτος. Προσπίση του Δρυβάκου για φάουλ από τον Μπέι, ο οποίος, όσοι με από τον Σιμιτσόπουλο με συγχωρείτε, ο οποίος έφαγε την προσπίση του Δρυβάκου, τον έστειλε τώρα στην γραμμή. Τρία και 56 ακόμα για το φινάλε. Μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Κάνει την πρώτη ο Δρυβάκος. Χάσει και την δεύτερη. 0 στις 2. Και το 55-56 παραμένει. Σικαράς, με συγχωρείτε, Ξαμπανόπουλος θα γυρίσει, θα σκοράρει κιόλας. 55-58. Το συν 3 πλέον η Αγκουανίλε. Πολυχρονόπουλος. Βγήκε στην γωνία, έπεσε πάνω το Αξαμπανόπουλος. Με το πόδι αυτός έβγαλε εκτός την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Πίχτερς. Ζώτος πήρα την επαναφορά. Ψάχνει λίγο χώρο. Καμπλής παραμένει μπροστά του. Καυτή πάσα έπαιρνε από τον Μπέι, αλλά
Δεν μπορεί αυτός να πιάσει την μπάλα για να ολοκληρώσει και το κλέψιμο. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα με τον χρόνο. Τρία δευτερόλεπτα τελικά διαθέσιμα. Πολύ χρονόχλος από τη γωνία, έπεσε πάνω το μπέις, το έβαλε κιόλας. Τι έβαλε εδώ ο Πολυχρονόπουλος, ο οποίος σοριάστηκε στο παρκέ από την σύγκρουση με τον Μπέι. Στο 58 πλέον το σκορ και μία βολή για τον Πολυχρονόπουλο. Μπέις πέρασε εκτός στην θέση του ο Τζαβάρας, ο Μπέις ο οποίος συμπλήρωσε τα προσωπικά φάουλ. Θα δει από τον απέξω το υπόλοιπο του παιχνιδιού. 59-58, έβαλε και την βολή ο Πολυχρονόπουλος για το προβάδισμα των Brothers Pictures. Και αμλής κλείστηκε, η μπάλα έφτασε ένα Ξαβανόπουλο, δεν μπόρεσε εκείνος να κρατήσει, αλλά θα διορθώσει την συνέχεια ο Σκαράς. Σκαράς θα πάρει την προσπάθεια για να κάνει κάτι δύσκολο, μάζεψε ο Δρυβάκος. 2:45 ακόμα. Πολυχρονόπουλος φτιάχνει και αυτή την επίθεση. Δρυβάκος έκανε την κίνηση ο Βιανόπουλος. Δυσκολεύτηκε κάπως από την πάσα, έμεινε με τον Τζαβάρα πάνω του. Γρηγορακάκης κρατάει, πρέπει να σουτάρουν οι γηπεδούχοι, θα το κάνει. Βιανόπουλος παίρνει και το επιθετικό rebound επίσης οι Μπίχτερς. Πολυχρονόπουλος σε ακόμα ένα δικό του τρίποντο. Το χάσε, μάζεψαν τώρα οι Πορτοκαλί. Τζαβάρας παίρνει ξανά έξω στην πάσα στην αδύνατη πλευρά. Σιαμπλής είναι μόνος του. Δεν τιμώρησε την αντίβαλη άμυνα. Βγήκε έτσι αλόβητη από αυτή την άμυνα της η γηπεδούχος ομάδα. Πολυχρονόπουλος του δίνει το σκρίνο ο Γρηγορακάκης, μένει πάνω το Σιαμπλής. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Θα πάρει το τρίποντο ξανά, θα τον βάλει. 62-58, ο Πολυχρονόπουλος βγαίνει μπροστά την κρίσιμη στιγμή και με τα τρίποντά του δίνει αέρα 4 πόντων στην ομάδα. Τον έχουμε και time out για την Αγκουανίλε. Από μπροστά θα ξεκινήσει την επίθεση της τώρα η Πορτοκαλή. 1,5 λεπτό πριν το φινάλε, ο Πολυχρονόπουλος με τις τρίποντες εκτελέσεις του έχει φέρει το μάτς του 62-58. Σιαμπλής έμεινε μόνος του, δεν μπόρεσε να σκοράρει και ο Γρηγορακάκης αφήνει απλά την μπαλά να περάσει εκτός. Πολυχρονόπουλος κατεβάζει. Σιαμπλής έχει μείνει ψηλά για να δυσκολέψει εκεί τον Πολυχρονόπουλο. Πήγαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό. Έγινε η κίνηση. Πήρε από τον Δρυβάκο, πιστεύω, από το πλάι για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Σαρίς, θα χάσει. Δεν θα ολοκληρωθεί όμως το κλέψιμο. Κρατάει την ισορροπία του και αφήνει έξω ο Ξαπανόπουλος. Σικαράς για τρεις. Αστοχή και ο Ξαπανόπουλος, ο οποίος μάζεψε το επιθετικό rebound και έδειξε το foul στην συνέχεια που θα τον φέρει στην γραμμή για δύο βολές. Δεν άφησε καμία φάση να πάει χαμένο ο Ξαπανόπουλος. Μάζεψε δύο φορές την μπάλα πριν γίνει
πριν αλλάξει η κατοχή. Και τελικά δικαιώθηκε καθώς έφτασε στην γραμμή των βολών. Αστέξε στην πρώτη. Παρέμεινε το 62-58. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη στα 39 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει το ρολόι. Την χάνει, έχουμε επανάληψη όμως. Θα την χάσει και αυτή. Πολυχρονόπουλος. Ζωτός. Και πάλι Πολυχρονόπουλος. Γρηγορακάκης του δίνει ξανά μια μακρινή πάσα για τον πιστεύω. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, παρακινδυνευμένη η πάσα του. Θα κλέψει ο Σικαράς. 17 δεύτερα. Μπάλα στον Τζαβάρα για 3. Το χάνει. Ζώτος, 9 δευτερόλεπτα ακόμα, φτάνουμε προς το φινάλε, νίκη λοιπόν για τους Brazzers Victors, οι οποίοι θα λυγίσουν τους την αξιόμαχια Guanille και θα πανηγυρίσουν έτσι την πρώτη τους νίκη στην Summer Master League, κρατώντας με 62-58.